Τι έχει αυτός ο άντρας που δεν το είχανε οι προηγούμενοι που ίσως πέρασαν από τη ζωή σου, που σε έκανε να ξεπεράσεις το φράγμα του χρόνου και τις φοβίες που μπορεί να είχες σε σχέση με, με την μονιμότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη? Νομίζω το βασικό είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι με αποδέχεται έτσι όπως είμαι. Γιατί κάνω μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Ναι. Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Είμαι αιχμηρή στη γλώσσα. Είμαι τελειομανής και πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, άρα και με τον άλλον. Δηλαδή είμαι λίγο δύσκολη. Και το ότι με αποδέχεται είναι πολύ συγκινητικό. Είναι το πιο συγκινητικό πράγμα που κάνει, νομίζω. Και επίσης έχεις δηλώσει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι και ένας άντρας που δεν φοβάται να εκφράσει τα συναισθήματά του, ότι έχει ευαισθησίες. Εννοείται αυτό, ρε παιδί μου. Που είναι πολύ σπάνιο αυτό, γιατί έχουμε πήξει στους τζάμπα μάγκες λίγο τελευταία. Αυτό δεν συνομιλώ καν. Δεν το βάζω ως προτεραιότητα. Το θεωρώ αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, να είσαι ο εαυτός σου, να μην είσαι κρυμμένος πίσω από οποιαδήποτε μάσκα, όπως και αν λέγεται αυτή. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άντρα, ειδικά σήμερα, να είναι ευαίσθητος και να το δείχνει. Γιατί υπάρχει κατηγορία που λέει: εγώ είμαι ευαίσθητος, αλλά το κρύβω. Τότε δεν είσαι. Για το μένα, κρύβει. Μέσα του βαθιά. Μέσα του βαθιά. Μέσα του βαθιά. Μέσα του βαθιά. Το κρατάει μόνο με τον εαυτό του μέσα του βαθιά. Ξέρεις. Είμαι ευαίσθητος, αλλά το κρύβω. Το θέμα είναι να είναι κάποιος ευαίσθητος και να το δείχνει κιόλας, πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω. Ή ωραίο πράγμα είναι αυτό. Η ευαισθησία δεν είναι disadvantage. Δεν είναι κακό. Επίσης, οι άνθρωποι έχουν, νομίζω ότι μπερδεύονται λίγο. Θεωρούν ότι η ευαισθησία σημαίνει αδυναμία. Ναι. Καθόλου. Αυτό θεωρούν. Ο πραγματικά δυνατός, κατά τη γνώμη μου, πια είναι ο ευαίσθητος. Ο βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος. Γιατί είναι καθαρός σε σχέση με το συναίσθημά του, διαυγής, ειλικρινής και άρα έχει δύναμη. Στο να πολεμήσει και σε διάφορα.